με fast track διαδικασίας, εν μέσω πανδημίας και κυριολεκτικά σαν την κλέφτρα, η περιφέρεια Αττικής συνεχίσει το έγκλημα ενάντια στους εργαζόμενους και τους δημότες της Δυτικής Αττικής. Έτσι μόνο θα μπορούσαν να υλοποιήσουν την αντιλαϊκή τους πολιτική. Στα κρυφά, στα μουλοχτά σαν τα ποντίκια, αφού έχουν δίκιο γιατί δεν προχωράνε σε μια συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων και τη λειτουργία της κομματερής όπως υποσχεθήκανε. Γιατί δεν δίνουν το λόγο σε φορείς να τοποθετηθούν ολοκληρωμένα, τι φοβούνται και από ποιους κρύβονται, η απάντηση είναι απλή. Γιατί όπως σε όλα τα ζητήματα, έτσι και σε αυτό, οι πολιτικές τους αποφάσεις βρωμάνε, σέχνουν όπως το σάπιο σύστημά τους υπηρετούν. Με τη σημερινή τους απόφαση επιχειρούν να συνεχίσουν το έγκλημα σε μια ήδη επιβαρημένη περιοχή. 56 χρόνια οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας και του Θριασίου συν με το συγκεκριμένο καρκίνωμα. Κατά καιρούς, κατά τις προεκλογικές περιόδους, τρεπόντουσαν για την κομματερή, αλλά όταν έφταναν και στην καρέκλα και καθόντουσαν, ξέχναγαν τις υποσχέσεις τους. Σήμερα θα πάρουν μια απόφαση που σε μια τεράστια έκταση με σκουπίδια θα πάνε να βάλουν κι άλλα σκουπίδια. Σας καλώ να φανταστείτε τα εκατομμύρια τόνων των σκουπιδιών πόσο ακόμα θα επιβαρύνουν την περιοχή. Παράλληλα, δρομολογούν την καύση που όλοι ξέρουμε πλέον τι θα επιφέρει στην περιοχή. Εδώ σήμερα, αν φυσήξει αέρας, ο κόσμος δεν μπορεί να κάτσει ούτε καν στα μπαλκόνια του από τη βρώμα. Φανταστείτε τότε τι θα σκεφτεί. Σκεφτείτε την επιβάρυνση που θα έχει από τα μικροσωματίδια που θα απελευθερώνονται στον αέρα. Και που γίνεται αυτό σε μια περιοχή που είναι ήδη επιβαρημένη. Γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι πρόκειται για ένα τερατούργημα που θα μείνει ανά τους αιώνες ως διαχρονικό σύμβολο του μνημείου περιβαλλοντικού χάου, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου, όπως έχει διεθνώς αναγνωριστεί. Ο Χιτά Φιλής για να θα είναι εκεί για να τους θυμίζει στις γενιές που έρχονται την απάνθρωπη φύση του καπιταλισμού. Και ως σημερινός Περιφερειάρχης Φατούλης και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, όπως και η κυρία Δούρου και ο κύριος Κουλιός Παρότητα παλιότερα, έπαιξαν και παίζουν με τις ζωές μας, με τις ζωές χιλιάδες ανθρώπων. Όλοι τους εξυπηρέτησαν ένα στόχο, και αυτός δεν είναι άλλος από την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Φιλή σημαίνει κέρδη για τους επιχειρηματίες και καρκίνο για τους εργάτες. Γιατί μέσα σε αυτό το έκτρωμα που θα ψηφίσουν, μέσα δεν λένε ότι από τη στοιχεία των δικών τους υπηρεσιών, ότι τα βαρέα μέταλλα είναι αυξημένα κατά 1.500 φορές. Όπως για παράδειγμα το νικέλιο κατά 1.320 φορές αυξημένο, το κάδμιο 450 φορές αυξημένο κλπ. Και μέσα σε αυτή τη μελέτη τους δεν τα γράφουν, αφού δεν υπάρχει καμία επιδημιολογική μελέτη. Γνωρίζουν οι πάντες ότι ο συγκεκριμένος χώρος έχει χωρεστεί, ότι δεν πάει άλλο, ότι είναι επικίνδυνο και για τους εργαζόμενους και για τους κατοίκους. Το μαρτυρούν τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Το ζουν οι εργαζόμενοι και από τις άλλες περιοχές που καθημερινά πάνε εκεί. Δεν θα τους περάσει. Θα τους πολεμήσουμε όσο πάει. Εμείς είμαστε εκεί κάθε μέρα και τα αναπνέουμε. Εμείς είμαστε εκεί που έχουμε θρηνήσει δεκάδες συναδέλφους από καρκίνο και από εργατικά ατυχήματα. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Αποκτούμε εδώ και τώρα από την Περιφερειακή Αρχή να σταματήσει κάθε διαδικασία επέκτασης φυλής. Τους επιστρέφουμε τη μελέτη ως απαράδεκτη. Να την πάνε να την εφαρμόσουν στα σπίτια τους.